Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ και ελπίζω του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ και να συζητάμε όχι για ένα καινούριο πρόβλημα που προέκυψε, αλλά για όλα αυτά που θα έχουμε λύσει. Όλα ξεκίνησαν στις 31 Δεκάτου του 2019, όταν στην μακρινή Κίνα και στην πόλη Γιουχάν παρατηρήθηκε μια συρροή κρουσμάτων πνευμονίας, τα οποία αποδείχθηκε ότι συνδέονται με την αγορά των ζώων και θαλασσινών που υπήρχε εκεί και γι' αυτό το λόγο η αγορά αυτή έκλεισε. Λίγες μέρες μετά ταυτοποιήθηκε το αίτιο της πνευμονίας που βρέθηκε ότι ανήκει στην οικογένεια των κορονοϊών, των κακών όμως κορονοϊών, του SARS και του MERS που είχαμε γνωρίσει το 2002 και το 2012. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ άσχημα, ώστε τελικά η πόλη να τεθεί σε lockdown, μια λέξη που θεωρούσαμε ότι δεν θα μας αφορά εμάς ποτέ ούτε στο παρόν, ούτε στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον. Ωστόσο, η κατάσταση εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα, έτσι ώστε στις 31 του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός κήρυξε την επιδημία αυτή σε κατάσταση επίγουσας ανάγκης, σε πανδημία. 10 μήνες μετά, έχουμε μάθει κάποια πράγματα, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που ίσως κάποιοι την πίστευαν, κάποιοι δεν την περίμεναν. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι αποκλείεται να συμβούν όλα αυτά τα κακά τα οποία περιμέναμε. Έτσι λοιπόν έχουμε χάσει 1.120.000 ανθρώπους και έχουν πληγεί από τον κορονοϊό αυτό περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι έγινε λοιπόν σε αυτούς τους 10 μήνες που περάσαν από τότε? Κάποια πράγματα τα γνωρίζαμε, κάποια πράγματα τα μάθαμε τώρα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο κορονοϊός είναι ένας ιός ο οποίος έχει στην επιφάνειά του πρωτεΐνες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσκολώνται στο κύτταρο. Συγκεκριμένα, η spike γλυκοπρωτεΐνη, η πρωτεΐνη ακίδα, είναι αυτή η οποία δεσμεύεται από τους υποδοχείς του μετατρεπτικού ενζύμου και με αυτόν τον τρόπο ο ιός εισέρχεται στο κύτταρο, πολλαπλασιάζεται, δημιουργούνται και άλλοι ιοί, οι οποίοι στη συνέχεια μπορεί να βλάψουν τα άλλα κύτταρα. Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι προσβάλλει τα κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος. Από ό,τι φαίνεται όμως, και αυτό αποδείχθηκε στην πράξη, προσβάλλει όλα τα κύτταρα, όλα τα συστήματα, δημιουργεί συμπτώματα από όλα τα συστήματα. Κάτι ωστόσο που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την άσκηση της ιατρικής πράξης σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, γιατί καλούμαστε όλοι εμείς οι γιατροί να διερευνήσουμε ένα σύμπτωμα, να αποκλείσουμε πρώτα την σχέση του με τον κορονοϊό και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην διερεύνηση και στην διάγνωση. Μάθαμε επίσης ότι η κλινική εικόνα πολλές φορές έχει σχέση με την ηλικία και με το φύλο. Είδαμε λοιπόν ότι κάποια συμπτώματα εμφανίζονται σε νεαρότερα άτομα, κάποια άλλα σε πιο συχνά σε ηλικιωμένα, κάποια συχνότερα στους άνδρες, κάποια συχνότερα στις γυναίκες. Επίσης, μάθαμε ότι η θνησιμότητα αυξάνει στους ηλικιωμένους, στους άνδρες και στα άτομα τα οποία έχουν συνοσηρότητες και υποκείμενα νοσήματα. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι κυρίως η υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, οι κακοήθειες είναι αυτές οι συνοσηρότητες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε κακότερη έκβαση της νόσους τους ασθενείς. Και βέβαια αυτό που μάθαμε πολύ πρόσφατα και το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό είναι ότι δυστυχώς ο κορονοϊός μπορεί και καλύτερα. 21 Δεκάτου ανακοινώθηκε η πρώτη μέρα με τόσο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Μιλήσαμε για υποκείμενα νοσήματα, μιλήσαμε για συρρότητες. Τι γίνεται με τις αιμοσφαιρινοπάθειες? Οι αιμοσφαιρινοπάθειες, που είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο 332 άτομα γεννιούνται με αιμοσφαιρινοπάθεια σε όλο τον κόσμο και ότι, μιλώντας εδώ για την τραπανοκεταρική και τη μεσογειακή αναιμία, όπως γνωρίζουμε όλοι, πρόκειται για μια ποσοτική ποιοτική διαταραχή των αλύσεων, οι οποίες σχηματίζουν την αιμοσφαιρίνη του ενηλίκου. Και βέβαια, μπορεί οι αιμοσφαιρινοπάθειες να είναι χρόνια πλέον νοσήματα, με μακρά επιβίωση και βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο 50 με 100.000 παιδιά με μείζωνα θαλασσεμία πεθαίνουν στις χώρες του χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και επίσης 50 με 80% των παιδιών με δραπανοκεταρική νόσο πεθαίνουν σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών. Η πανδημία αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόκληση για τα άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες, για τις οικογένειες και τους γιατρούς τους. Οι αναφορές οι οποίες έχουμε δεν είναι πάρα πολλές. Είναι δύσκολη η καταγραφή των περιστατικών, δεδομένου ότι δεν έχουν όλα τα κράτη registries, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλά κράτη τα οποία είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πολύ δύσκολη η καταγραφή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν στο σπίτι, άνθρωποι οι οποίοι δεν διαγνώσκονται καθόλου. Ωστόσο, μία ενημέρωση η οποία υπάρχει από τον Διεθνή
την Διεθνή Ομοσπονδία της Θαλασσεμίας σε ένα webinar που έγινε στις 16 Τετάρτου. Λέει ότι τα άτομα τα οποία έχουν προσβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι 51 με θαλασσεμία και από αυτά τα άτομα 3 είναι αυτά τα οποία κατέληξαν. Μία καταγραφή από το Imperial College του Λονδίνου, η οποία αφορά στον αριθμό των δραπανοκυταρικών και είναι επικαιροποιημένη μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, λέει ότι τα άτομα με δραπανοκυταρική νόσο είναι 263 και βέβαια από αυτά τα 239 είναι ενήλικες, τα 34 είναι παιδιά. Απεβίωσαν 15, από τα οποία τα 9 ήταν άτομα με ομόζυγη δραπανοκυταρική νόσο. Αυτό είναι ένα registry το οποίο βρήκα στο ίντερνετ. Δεν ξέρω να πω την αλήθεια αν είναι αξιόπιστο ή δεν είναι. Πάντως δίνεται δυνατότητα σε θεράποντες ιατρούς να δηλώνουν τα περιστατικά τα οποία είναι θετικά για τον κορονοϊό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το site, 371 περιστατικά με δραπανοκυταρική νόσο αναφέρονται, στα οποία η κύρια συμπτωματολογία κατά τη διάρκεια της νόσης ήταν η πνευμονία και ο πόνος. Η κύρια συνοσηρότητα που υπήρχε και στα παιδιά και στους άνω των 18 ήταν το άσθημα και βέβαια 16 άτομα από αυτά τα άτομα που νόσησαν απεβίωσαν. Το Εθνικό Αρχείο Καταγραφής των Αιμοσφαιρινοπαθειών υπολογίζει με την τελευταία καταγραφή υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ατόμων με αιμοσφαιρινοπάθεια είναι γύρω στις 4.000 στην Ελλάδα. Και βέβαια, όπως υπόθηκε από το πρωί πολλές φορές, οι ηλικίες είναι μεταξύ 35 και 45 για τη μεσογειακή και λίγο μεγαλύτερη για την δραπανοκυταρική νόσο. Στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής, βέβαια σήμερα το πρωί σε μία συζήτηση αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, από την αρχή της πανδημίας καταγράφεται μόνο μία ασθενής με δραπανοκυταρική νόσο. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν γίνει. Η μία μελέτη που είναι πολυκεντρική μελέτη και αφορά 10.000 περίπου ασθενείς, διαπίστωσε ότι στον αριθμό αυτών των ασθενών αναφέρει ότι υπήρχαν 3 άτομα με θαλασσεμία, με μείζωνα θαλασσεμία, 3 με ενδιάμεση και 3 με δραπανοκυταρική νόσο. Περισσότερες οι γυναίκες, ενώ συνήθως δεν είναι τόσες πολλές οι γυναίκες, και βέβαια τα άτομα αυτά ήταν λίγα αυτά που ήταν πάνω από τα 40 έτη. Τα περισσότερα ήταν 40 ετών και κάτω. Και ανεξάρτητα από την ηλικία, το 70% των περιστατικών χρειάστηκε νοσηλεία. Οι συνοσηρότητες οι οποίες υπήρχαν έκαναν την σοβαρότητα της λίμωξης να είναι μεγαλύτερη. Επίσης, αναφέρονται και άλλες μελέτες. Είναι μία μελέτη η οποία έχει γίνει στην Ιταλία, μία μελέτη η οποία έχει γίνει στο Ιράν. Η μελέτη λοιπόν αυτή του Ιράν αναφέρει ότι υπάρχουν 15 ασθενείς με περίπου η μισή να έχουν συνοσηρότητα και βέβαια υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θανάτων εκεί. Είναι μια θνησιμότητα του 26,6% που είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του γενικού πληθυσμού. Τα άτομα τελικά με αιμοσφαιρινοπάθειες είναι ευάλωτα για τη σοβαρή νόσηση με COVID. Νομίζω ότι οι απόψεις, ακόμα και μεταξύ των γιατρών και μεταξύ των πασχόντων, είναι διαφορετικές. Έτσι λοιπόν, ακούγονται πολλές γνώμες. Κάποιοι θα πούν ότι μα είναι νέοι, άρα δεν κινδυνεύουν πολύ. Κάποιοι ότι μετακίζονται συχνά. Κάποιοι άλλοι μα είναι άτομα που έχουν σπληνεκτομή, έχουν σαχαρόδη διαβήτη, είναι άτομα με συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού. Σύμφωνα λοιπόν με τη Διεθνή Ομοσπονδία της Θαλασσεμίας, όλοι οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες, όπου και αν ζουν, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού κάθε χώρας. Τα άτομα αυτά με θαλασσεμία και δραπανοκυταρική παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, με τον κίνδυνο αυτό να αυξάνει όσο αυξάνει η ηλικία. Γιατί τα άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και είναι το ίδιο και για τη δραπανοκυταρική και για τη μεσογειακή αναιμία? Καταρχήν, στην δραπανοκυταρική νόσο ξέρουμε ότι υπάρχει αυξημένη συχνότητα των αναπνευστικών λοιμώξεων και όλες αυτές οι επιπλοκές που δημιουργούνται από τις αναπνευστικές λοιμώξεις, δηλαδή η υποξία, η αφυδάτωση, η οξέωση, ξέρουμε ότι είναι καταστάσεις οι οποίες επάγουν μια αγκιοπεφρακτική κρίση και οξύθωρακικό σύνδρομο. Από την άλλη, τα άτομα αυτά παίρνουν υδροξιουρία, το οποίο θεωρείται ένα ήπιο κατασταλτικό του μυελού. Με αυτήν την έννοια, μπορεί να υπάρχει και καταστολή της άμυνας, αν και δεν υπάρχουν γι' αυτό δεδομένα. Όσον αφορά τη θαλασσεμία, εκεί όπως γνωρίζουμε, η κύρια παθοφυσιολογία βασίζεται στην υπερφόρτωση του σιδήρου, η οποία υπερφόρτωση δημιουργεί πρόβλημα σε όργανα στόχους, καρδιά, ύπαρ, πάνκρεας και επινεφρίδια με τις αντίστοιχες ανεπάρκειες. Οι ασθενείς οι οποίοι ανήκουν στην ίδια, οι οποίοι έχουν την ίδια αιμοσφαιρινοπάθεια, έχουν τον ίδιο κίνδυνο για νόσηση? Όχι. Ακόμα και με την ίδια νοσολογική οντότητα, ο κίνδυνος είναι διαφορετικός. Υπάρχει μέτριος, υψηλός και πολύ υψηλός κίνδυνος. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε εδώ την
αυτό το οποίο έχει γράψει η Διεθνής Ομοσπονδία της Θαλασσιμίας και το οποίο βέβαια συμφωνεί με τις απόψεις και τα guidelines της Βρετανικής Αιματολογικής Εταιρείας, στο οποίο εκ προημίου η δραπανοκυταρική νόσος ανήκει στις ομάδες του πολύ υψηλού κινδύνου. Όσον αφορά τη μεσογειακή αναιμία, τη μεσογειακή νόσο, εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά και καθορίζονται ανάλογα με το αν τα άτομα έχουν καλή αποσυντήρωση, που αυτό μπορούμε να το δούμε αφενός με τη φεριτίνη του ουρού, με την μαγνητική καρδιάς και ύπατος, από το αν υπάρχουν συνοσηρότητες, από το αν η ηλικία είναι πάνω από τα 50 έτη, από το αν τα άτομα αυτά έχουν σπληνεκτομή. Και ανάλογα με την ομάδα του κινδύνου, καθορίζεται και το πόσο τα άτομα αυτά είναι ευάλωτα και πώς μπορούν να συμπεριφερθούν στον χώρο της εργασίας τους. Είναι αυτές οι αλλεπάλληλες εγκύκλοι που έχουμε κάθε μέρα και πρέπει να αλλάζουμε λίγο τα χαρτιά για το αν είναι ευπαθείς ομάδες και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν τα άτομα αυτά στην εργασία τους. Βρέθηκε λοιπόν ότι στα άτομα, προτείνεται μάλλον, στα άτομα αυτά τα οποία είναι μετρίου κινδύνου να συμπεριφερόμαστε και να συμπεριφέρονται όπως ο υπόλοιπος πληθυσμός, ακολουθώντας τα μέτρα τα οποία παίρνει ο υπόλοιπος πληθυσμός. Τα άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, και αυτά είναι όπως ο υπόλοιπος πληθυσμός, αν όμως η δουλειά έχει να κάνει με κόσμο, έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο ή αν φροντίζουν ευάλωτα άτομα, θα πρέπει να υπάρχει κάποια εξαίρεση όσον αφορά την εργασία τους. Και βέβαια, στο πολύ υψηλού κινδύνου είναι αυτονόητο ότι τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στην εργασία, θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Και βέβαια, ακόμα αυτό που προσωπικά μου έκανε εντύπωση είναι ότι θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που υπάρχουν για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, ακόμα και 6 μήνες όμως μετά την πανδημία, δηλαδή αυτά τα μέτρα προστασίας. Είπαμε ότι η δραπανοκυταρική συμπεριφέρεται διαφορετικά από τη μεσογειακή αναιμία και βέβαια ξέρουμε στην παθοφυσιολογία της δραπανοκυταρικής νόσου υπάρχει ενεργοποίηση της πήξης, υπάρχει δυσλειτουργία του ενδοθυλίου, αναφέρθηκαν ήδη πριν, υπάρχει η φλεγμονή, αυξανόμενη ένταση φλεγμονή, καθώς επίσης και υπάρχει και μια αγκιοπάθεια. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την αγκιοπαθακτική κρίση, την συνοσηρότητα, υπάρχει καρδιοαναπνευστική συνοσηρότητα που και αυτή προδιαθέτει σε κακή εξέλιξη της λίμωξης από τον αναπνευστικό ιό. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για βακτηριακή επιμόλυση, δεδομένου ότι οι περισσότεροι με αιμοσφαιρινοπάθεια έχουν είτε ανατομική έλλειψη του σπινώνος, είτε λειτουργική ασπνία, όπως στην περίπτωση της δραπανοκυταρικής. Πολλές φορές το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει επικάλυψη του οξέως θωρακικού συνδρόμου μαζί με την συμπτωματολογία από τον COVID. Και βέβαια, οι ασθενείς με δραπανοκυταρική νόσο είναι ασθενείς οι οποίοι δεν επισκέπτονται τόσο τακτικά τις μονάδες, διότι δεν μεταγγίζονται τόσο τακτικά όπως οι ασθενείς με θαλασσεμία. Είπαμε βέβαια και εδώ ότι η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της θαλασσεμίας το πρόβλημα είναι στην υπερφόρτωση του σιδήρου από τις πολλαπλές μεταγγίσεις, η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και εδώ φαίνεται ίσως με ερωτηματικό να παίζει κάποιο ρόλο και η σπληνεκτομή και επίσης υπάρχει και η επινεφρυδιακή δυσλειτουργία η οποία πολλές φορές υποεκτιμάται, ωστόσο πάνω σε μια φάση λίμωξης ίσως ο οργανισμός να δυσκολευτεί στο να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση της λίμωξης. Και εδώ υπάρχουν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη σπληνεκτομή. Η Βρετανική Αιματολογική Εταιρεία λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η έλλειψη του σπληνός, μερική ή ολική, μπορεί να κάνει τον ασθενή να έχει υψηλότερο κίνδυνο έναντι του COVID-19, του SARS μάλλον, και της νόσου COVID. Δεν αποτελεί κίνδυνο για ιογενή λίμωξη, αλλά οι αιμοσφαιρινοπαθείς είναι ασθενείς ευάλωτοι σε βακτηριακές λοιμώξεις και γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε για την βακτηριακή επιμόλυση. Οι οδηγίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται πάντοτε, πολύ περισσότερο τώρα, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι ασθενείς είναι επαρκώς εμβολιασμένοι. Αν λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή με πενικυλίνη, θα πρέπει να ενθαρρύνονται στο να τη συνεχίσουν. Αν θα πρέπει και με δεδομένο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα τώρα με τη συνταγογράφηση, ότι πλέον και ορθώς δεν θα μπορούν να παίρνουν φάρμακα από το αντιβιώσεις από το φαρμακείο χωρίς συνταγή, θα πρέπει να είναι προμηθευμένοι με αντιβιωτικά για το ενδεχόμενο να χρειαστεί κάτι. Και βέβαια, όλοι οι ασθενείς οι οποίοι θα παρουσιάσουν πυρετό να αξιολογούνται είτε για βακτηριακή είτε για ιογενή λίμωξη. Τι γίνεται για την πρόληψη πώς προλαμβάνουμε και πώς αντιμετωπίζουμε την COVID λίμωξη σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια. Καταρχήν, υπάρχουν οδηγίες για την λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων, των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας. Έχουν τροποποιηθεί κάπως τα πρωτόκολλα της παρακολούθησης των ασθενών. Είμαστε και εμείς και οι ίδιοι πάσχοντες πιο εντατικοί και πιο επισημαίνουμε την ανάγκη των εμβολιασμών, ειδικά τώρα πια της γρίπης και του πνευμονιόκοκου. Υπάρχει
μια έτσι, διευθέτηση του χειρισμού των υπόπτων κρουσμάτων και βέβαια σε περίπτωση που εισάγεται ένας ασθενής με αιμοσφαιρινοπάθεια, κυρίως με δραπανοκεφαλική νόσο, γίνεται επικοινωνία του νοσοκομείου το οποίο εφημερεύει με τους θεράποντες ιατρούς. Ο ΤΙΦ έχει προτείνει δύο μονοπάτια στον τρόπο που μπορούμε να προλάβουμε και να χειριστούμε όλη αυτή την ιστορία. Το ένα μονοπάτι αφορά τις μεταγγίσεις. Θα υπάρχει ομιλία μετά για την αιμοδοσία, οπότε δεν θα επεκταθώ. Και το άλλο αφορά το σκέλος των μη μεταγγίσεων. Το βασικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τριάζ σε δύο στάδια, δηλαδή οι ασθενείς ελέγχονται πριν την είσοδό τους στη μονάδα και καταρχήν υπάρχει μια virtual επικοινωνία με τους ασθενείς και στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει ένα τριάζ πριν την είσοδό τους στη μονάδα σε περίπτωση που υπάρχει κάτι θετικό, η μετάγγιση γίνεται σε απομονωμένο θάλαμο. Η διαχείριση της δραπανοκεφαλικής νόσου στην εποχή του COVID. Καταρχήν, αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές είναι ότι ο πυρετός υπάρχει και σε οποιαδήποτε άλλη λίμωξη. Δεν σημαίνει ότι ένας πυρετός, επειδή υπάρχει στην εποχή του COVID, οφείλεται στον κορονοϊό SARS-2. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί ειδικά παλαιότερα με τις οδηγίες αυτές που λέγαμε, ότι και ήταν οδηγίες και του ΕΟΔΗ, ότι αν έχεις πυρετό μένεις στο σπίτι, υπήρχε ένας φόβος μήπως ξεφύγουν κάποια περιστατικά τα οποία είχαν εμφανίσει εμπύρετο. Επίσης, δεν πάβει να υφίσταται η δραπανοκεφαλική νόσος, οπότε το αγκιοποφρακτικό επεισόδιο αντιμετωπίζεται με τα συνήθη πρωτόκολλα αντιμετώπισης τους. Και βέβαια, εκείνο το οποίο θα πρέπει να είμαστε προειδεασμένοι και να προσπαθούμε να το διερευνήσουμε, είναι να μην υποκρύπτεται μια λίμωξη από κορονοϊό σε ένα άτομο το οποίο κάνει αγκιοποφρακτικό επεισόδιο. Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να επισκεφτούν το νοσοκομείο σε περίπτωση που υπάρχει ανεξέλεγκτος πόνος, πάνω από 7 δέκατα. Σε περίπτωση που έχουν αναπνευστική δυσχέρεια, εμπύρετο πάνω από 38 και σε νευρολογική συμπτωματολογία, κεφαλαλγία και σύγχυση. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ συχνά τα άτομα τα οποία εμφανίζουν εμπύρετο είναι η αποσυντήρωση. Μια σαφής οδηγία η οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι σε περίπτωση εμφάνισης εμπυρέτου και μέχρι να διευκρινιστεί πού οφείλεται αυτό το εμπύρετο, γίνεται διακοπή της αποσυντήρωσης. Οι οδηγίες οι οποίες υπάρχουν τώρα στην εποχή του COVID είναι ότι σε περίπτωση που ένα άτομο έχει ύποπτη ή επιβεβαιωμένη διάγνωση, συνεχίζει την αποσυντήρωση εφόσον τα συμπτώματα είναι ήπια και εφόσον δεν έχει πυρετό. Εφόσον έχει πυρετό, πάλι υπάρχει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί η αποσυντήρωση, δεδομένου ότι υπάρχουν άτομα, υπάρχει ένας αλγόριθμος με την TAF2 Star, τον οποίο δεν τον έγραψα, υπάρχει σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό καρδιολογικό θέμα, υπάρχει πολύ βαριά αιμοσυντήρωση της καρδιάς, και εφόσον αποκλειστεί άλλη αιτία του εμπυρέτου, εφόσον αποκλειστεί μια βακτηριεμία, εφόσον αποκλειστεί μια γερσίνια, το άτομο συνεχίζει η ενδοφλέβια χορήγηση της αποσυντήρωσης, έτσι είναι οι οδηγίες, και της διακοπής από του στόματος παραγόντων χυλίωσης. Τα γνωστά και αυτονόητα τα οποία πρέπει να κάνουμε όλοι ως υγιείς άνθρωποι, προτείνει όμως επίσης, τα συμπυκνώνει σε μια σελίδα η Διεθνής Ομοσπονδία της Θαλασσεμίας, καλή ενυδάτωση, καλός ύπνος, άσκηση, διατήρηση του σωματικού βάρους με καλή ισορροπημένη διατροφή, διαχείριση των χρονίων συνοσυντολοτήτων, διακοπή του καπνίσματος και σύντομη έκθεση στο ηλιακό φως. Βλέπουμε εδώ διάφορα συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, όπως η βιταμίνη D, η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε και ο ψευδάργυρος βοηθούν πάρα πολύ στη βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος και αυτά τα προτείνει. Εδώ για τη βιταμίνη C βέβαια έχουμε κάποιους περιορισμούς λόγω της νόσου και γι' αυτό δεν χρειάζεται να παίρνουμε σκευάσματα βιταμίνης C. Ένας πίνακας με όλα αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν είναι οι διάφορες τροφές, λαχανικά και γαλακτοκομικά. Τελικά, έχει αντίκτυπο ο COVID στους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Ναι, έχει βρεθεί ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία, στην υγειονομική περίθαλψη και στα κοινωνικά συστήματα. Και κατά συνέπειες, όλα αυτά έχουν πολύ περισσότερο αντίκτυπο στους χρονίους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Εδώ είναι η μαρτυρία ενός ασθενή, ο οποίος γράφει ότι πριν από την πανδημία COVID ένιωθα ασφάλεια και σιγουριά, καθώς οι επισκέψεις μου στο νοσοκομείο μου έδιναν την ευκαιρία να είμαι ο εαυτός μου, να χαλαρώνω, να κοινωνικοποιούμε με τους θαλασσιανικούς φίλους και να αλληλεπιδρώ με την αφοσιωμένη ομάδα των θεραπώντων.
Αυτές οι κοινωνικές επαφές έχουν θεραπευτική επιρροή, καθώς αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας γύρω από την κοινή μας κατάσταση. Γελάμε, συνομιλούμε και επικοινωνούμε με ένα μοναδικό τρόπο. Το COVID-19 επέβαλε ατυχείς αλλαγές. Οι εβδομαδιαίες θεραπείες έχουν γίνει μοναχικές και ανιαρές. Αναρωτιέμαι αν θα επιστρέψουμε στο περιβάλλον φροντίδας που επέτρεπε σε μένα και τους συνομιλίκους μου να ανθίζουμε παρά το ότι ζούμε σε μια απειλητική για τη ζωή μας κατάσταση. Ελπίζω αυτό να μην είναι το νέο φυσιολογικό, καθώς δημιουργεί αυξημένη ψυχοκοινωνική δυσφορία στην κοινότητά μας και επηρεάζει τις χρόνιες παθήσεις μας. Προς την κατεύθυνση του να δει τι αντίκτυπο έχουν στις αιμοσφαιρινοπάθειες, τι αντίκτυπο έχει στα άτομα με αιμοσφαιρινοπάθεια, στην υγεία τους, στη δημόσια υγεία, στο κοινωνικό και οικονομικό στάτους, η Διεθνής Ομοσπονδία της Θαλασσιμίας έκανε μία έρευνα, στην οποία έγινε κάποιες ερωτήσεις σε 3.500 περίπου χιλιάδες άτομα. Έγινε η έρευνα αυτή, αφορούσε τις ελλείψεις και τα προβλήματα στην προ-COVID εποχή. Βλέπουμε λοιπόν πολύ υψηλά τα ποσοστά στα άτομα τα οποία δεν μεταγγίζονται επαρκώς, σε άτομα τα οποία παίρνουν αίμα που δεν είναι πλήρως συμβατό ή δεν φιλτράρεται ή δεν επεξεργάζεται, αν ταιριάζει η λέξη επεξεργασία. Επίσης, είναι πολύ μικρά τα ποσοστά των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία της χιλίωσης, στη σωστή αποσυντήρωση, στη σωστή παρακολούθηση και στη διεπιστημονική φροντίδα. Και βέβαια, υπάρχουν άτομα τα οποία πληρώνουν, κυρίως μιλάμε για τις χώρες όχι τις τόσο εξελιγμένες και αναπτυγμένες όπως εμείς, πληρώνουν για τις υπηρεσίες υγείας και πολλές φορές σε κάποιες χώρες πληρώνουν ακόμα και για το αίμα. Τα πράγματα αλλάξανε και χειροτέρεψαν στην COVID εποχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόνο 8% των μεταγγίσεων γίνονται χωρίς διακοπή. Το υπόλοιπο ποσοστό αναγκάζονται είτε να μεταγγίζονται με πολύ χαμηλές τιμές αιμοσφαιρίνης πριν τη μετάγγιση, με 5 με 7 γραμμάρια αιμοσφαιρίνης. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια του αίματος. Πολλοί λαμβάνουν αίμα το οποίο δεν ακολουθεί τον πλήρη φαινότυπο τον οποίο πρέπει να σεβόμαστε. Υπάρχει επίσης ο COVID δημιούργησε ακόμα και εδώ προβλήματα στην θεραπεία με τους χημικούς παράγοντες, δηλαδή υπάρχει έλλειψη φαρμάκων, υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση στην αγορά των φαρμάκων και φυσικά και στον οικονομικό τομέα που από αυτόν συνεπάγονται και πολλά άλλα. Επίσης βλέπουμε πολύ μεγάλα ποσοστά στο οποίο έχουν προβλήματα εργασίας, εξόδων, απώλειας της δουλειάς τους. Μέσα σε όλα αυτά, αυτό το οποίο παρατήρησαν κάποιοι είναι ότι θα αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν, οι οποίες προσπάθησαν να τις εξηγήσουν, τις οποίες προσπάθησαν να τις εξηγήσουν, να υποθέσουν κάποια πράγματα, ίσως να είναι κάποια τροφή για περισσότερες σκέψεις για την αντιμετώπιση και για το πώς η νόσος επιδράσει στις αιμοσφαιρινοπάθειες. Η πρώτη παρατήρηση λοιπόν ήταν ότι στη Σαρδινία, στη Σικελία και στην περιοχή αυτή της Νότιας Ιταλίας υπάρχει μια ανθεκτικότητα στην πνευμονία και η παρατήρηση επίσης είναι ότι στα άτομα στις περιοχές αυτές υπάρχει μια αυξημένη επίπτωση της β' θαλασσεμίας. Μια δεύτερη παρατήρηση επίσης είναι ότι η Φεράρα, η οποία είναι μια πόλη της Ιταλίας που βρίσκεται στην περιοχή Εμίλια Ρωμάνα, είναι μια περιοχή η οποία ήταν τρίτη σε αριθμό κρουσμάτων το διάστημα εκείνο της Ιταλίας. Τα άτομα λοιπόν που ζουν στην περιοχή αυτή παρουσιάζουν και αυτά ανθεκτικότητα στην πανδημία. Όταν λοιπόν στην Ιταλία ήταν 33.530 οι θάνατοι, στην περιοχή της Φεράρα ήταν μόνο 500. Η ερώτηση είναι, ήταν καλύτερα τα μέτρα της πολιτείας, ήταν πιο συνειδητοποιημένοι οι πολίτες, μήπως έχει κάποια σχέση με τη γεωγραφική θέση, βρίσκεται κοντά στο δέλτα ενός ποταμού, μήπως και εδώ υπάρχει κάποιος μηχανισμός ανάλογος με αυτόν της ελονοσίας. Μια τρίτη παρατήρηση είναι ότι τα παιδιά δεν προσβάλλονται τόσο εύκολα από την νόσο του COVID. Γιατί? Έχουν χαμηλότερα ποσοστά μετατρεπτικού ενζύμου? Είναι πιο ανώριμο το μετατρεπτικό ενζύμου εκεί? Μήπως τελικά επειδή τα παιδιά έχουν την ευρυϊκή αιμοσφαιρίνη? Μήπως τελικά οι αιμοσφαιρινοπάθειες που έχουν περισσότερη ευρυϊκή αιμοσφαιρίνη θα κινδυνεύουν λιγότερο? Ή οι αιμοσφαιρινοπάθειες στις οποίες εμείς επάγουμε την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης F θα κινδυνεύουν λιγότερο? Και μία τέταρτη παρατήρηση είναι ότι οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στις αναπτυγμένες χώρες και λιγότερους θανάτους είχαμε στις τροπικές χώρες. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει σχέση, όπως είπαμε, και με την καταγραφή και με το γενικότερο βιωτικό επίπεδο και με την δυνατότητα της διάγνωσης. Κάποιες υποθέσεις για όλα αυτά, οι οποίες δεν σημαίνει ότι είναι σωστές, απλά θα τις αναφέρω, είναι αυτά που υπέθεσαν και προβλημάτισαν τους επιστήμονες. Φαίνεται ότι είναι γνωστή η διαφάνεια αυτή, το δείξαμε πολλές φορές από το πρωί,
η μοσφαιρίνη αποτελείται από δύο α και δύο β αλύσους. Κάθε μία άλυσος έχει ένα μόριο της έμης, το οποίο είναι ένας πορφυρηνικός δακτύλιος μαζί με το ιόν του σιδήρου στο κέντρο. Βρέθηκε ότι πιθανώς ο νέος αυτός ιός να δρά στις αλύσους και για την ακρίβεια να σχηματίζει σύμπλοκα με την έμη, να εξωστρακίζει κατά κάποιον τρόπο το σίδηρο και με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν επιδεινώνεται η κατάσταση. Υπάρχει ένας σίδηρος ο οποίος είναι ελεύθερος, άρα είναι πιο τοξικός, άρα υπάρχουν περισσότερες βλάβες και αφετέρου δεν γίνεται καλά η ανταλλαγή του οξυγόνου. Αυτή είναι μία σκέψη και υπόθεση η οποία γίνεται. Και βέβαια υπάρχουν εδώ αυτές οι υποθέσεις όπου βρέθηκε ότι τελικά μήπως η Β' θαλασσεμία προσφέρει ανοσία στον πληθυσμό. Είναι αυτό που είπαμε για τη Σικελία, την Σαρδινία και την Ούγγρια. Όπου φαίνεται ότι η Σαρδινία, η οποία έχει ένα ποσοστό ετεροζυγωτών στο 12,9, είναι αυτή η οποία έχει τον μικρότερο αριθμό θανάτων και τον μικρότερο αριθμό ατόμων τα οποία νόσησαν. Επίσης, μια άλλη υπόθεση η οποία επιβεβαιώνεται εδώ, βλέπουμε ότι όσο αυξάνονται οι αιμοσφαιρινοπάθειες, τόσο μειώνεται η θνητότητα και η θνησιμότητα. Σε μια μονάδα η οποία είναι στην Ρώμη, ενώ 3 άτομα από το προσωπικό βρέθηκαν θετικά και στη συνέχεια έγινε έλεγχος όλο το προσωπικό, εκ των οποίων τα μισά περίπου, δηλαδή 21 από τους 43 ήταν θετικοί, ο έλεγχος που έγινε στα 105 άτομα της μονάδας, ασθενής της μονάδας, έδειξε ότι μόνο 7 από αυτούς είχαν συμπτώματα και μόνο μία γυναίκα ήταν θετική, με μόνο σύμπτωμα το 37 θερμοκρασία και η οποία μέσα σε 7 μέρες αρνητικοποιήθηκε. Τι κάναμε, αυτά είναι όλα όσα συμβαίνουν, οι υποθέσεις που κάναμε, ο τρόπος που ίσως σκεφτόμαστε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι με αυτόν τον ιό. Τι κάναμε λοιπόν εμείς στη μονάδα του ΑΧΕΠΑ, ακολουθήσαμε και προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις οδηγίες που δίνει η Διεθνής Ομοσπονδία της Θαλασσεμίας. Καταρχήν προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε ή να αναβάλουμε τις προγραμματισμένες επισκέψεις, άνθρωποι οι οποίοι ήταν καλά ρυθμισμένοι και βέβαια δεν μιλάμε για τα άτομα τα οποία χρειάζονται μεταγγίσεις κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες, άτομα τα οποία ήταν καλά ρυθμισμένα και τα οποία γνωρίζαμε ότι μπορούν να καθυστερήσουν λίγο την εκτίμησή τους από εμάς, το κάναμε. Χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ την άειλη συνταγογράφηση και προσπαθήσαμε να γράψουμε τις μέγιστες ποσότητες που δικαιούται ο κάθε ασθενής. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτό κάνανε. Και από εκεί και έπειτα προσπαθήσαμε να έχουμε η επικοινωνία τηλεφωνική ή ηλεκτρονική, με αποτέλεσμα να είναι κάπως έτσι τα πράγματα, να κάνουμε μία ιατρική, η αλήθεια είναι που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαμε να αποφύγουμε την ιατρική, την τηλεϊατρική, την ιατρική του τηλεφώνου. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι αυτό το διάστημα ήταν μία αναγκαία κατάσταση και μία κατάσταση η οποία νομίζω ότι βοήθησε πολύ. Επίσης, αυτό το οποίο κάναμε είναι να υπάρχουν έξω από την μονάδα ανακοινώσεις ότι απαγορεύεται να εισέρχεται κάποιος μέσα στη μονάδα με οποιαδήποτε συμπτωματολογία, ακόμα και πολύ ήπια. Φυσικά, αυτό που είναι γνωστό σε όλους, μάσκα και αντισηψία των χεριών. Απαγόρευση εισόδου συνοδών ή άλλων ατόμων που θα ήθελα να έρθουν μαζί με τους ασθενείς, εκτός κι αν είναι κάποιο άτομο το οποίο δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Διαμορφώσαμε ένα θάλαμο ο οποίος θα είναι μόνος του, δεν θα επικοινωνεί με τους άλλους θαλάμους και θα έχει δική του είσοδο. Και βέβαια την προηγούμενη μέρα γίνεται επικοινωνία με τα άτομα που είναι να έρθουν την επόμενη μέρα για μετάγγιση, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι απόλυτα υγιείς πριν προσέλθουν στη μονάδα. Αν την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα που έρχονται διαπιστωθεί πυρετός ή οποιαδήποτε άλλη συμπτωματολογία της λίμωξης, προσπαθούμε να μην προσπαθούμε, δεν εισέρχονται τα παιδιά αυτά στη μονάδα, τα άτομα αυτά στη μονάδα, αλλά πηγαίνουν στο τμήμα COVID, εκτιμούνται από τους λοιμοξιολόγους και εισάγονται αν χρειάζεται εκεί στην κλινική. Εφαρμόσαμε τις 3 βάρδιες, έτσι ώστε να αποφεύγουμε και τον συγχρονισμό, να μπορούν και τόσο στο χώρο υποδοχής όσο και στους θαλάμους. Στους θαλάμους να υπάρχουν αποστάσεις των 2 μέτρων και βέβαια την 3η βάρδια την εφαρμόζουμε για αυτούς οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι, αλλά να πω την αλήθεια, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια του ύποπτου. Ωστόσο, αν κάποιος μας πει ότι να πριν κάποιες μέρες τα παιδάκια του ήταν στο σχολείο, προτιμούμε να τον βάλουμε εκεί για να είμαστε πιο σίγουροι. Και φυσικά ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε ειδικά το καλοκαίρι με όλους αυτούς οι οποίοι πήγαν διακοπές και κυρίως όχι τόσο με αυτούς οι οποίοι πήγαν διακοπές και επέστρεψαν. Αυτοί αντιμετωπίστηκαν ως δυνητικά θετικοί. Δεν κάναμε σε όλους αυτούς τεστ. Ωστόσο, μεταγγίζονταν στο θάλαμο αυτό τον πιο απομονωμένο. Το πρόβλημα ήταν σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται
πήγαινα έρχοντας στην Χαλκιδική και αυτό βέβαια γινόταν κάθε εβδομάδα. Οπότε εκεί αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά προσπαθούσαμε, εφόσον υπήρχε δυνατότητα, να μετακίζονται στον θάλαμο των απομονωμένων. Και βέβαια είπαμε προηγουμένως ότι μέχρι σήμερα αυτό το οποίο έχει καταγραφεί είναι ένα περιστατικό με δρεπανοκυταρική νόσο στην Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για μια ασθενή η οποία είναι 33 ετών, η οποία έχει μικροδρεπανοκυταρική αναιμία και η οποία έχει ιστορικό σπληνεκτομής και οξέων θωρακικών συνδρόμων. Είχε διακοπεί πρόσφατα η υδροξιουρία λόγω προγραμματισμού της εγκυμοσύνης. Η ασθενή αυτή εισήχθη λόγω αγκιοαποφρακτικής κρίσης και θωρακικού άλγους και στην συνέχεια, ενώ ήταν καλά, έγινε ακτινογραφία θώρακος, η οποία ήταν καλή, οι εργαστηριακές της εξετάσεις καλές, τα πρώτα 24 ώρα παρουσιάζει ένα εμπείρωτο και επιδεινώνεται η αναπνευστική της λειτουργία με πτώση του χωρισμού οξυγόνου. Γίνεται ακτινολογικός έλεγχος και αξονική, η οποία ανέδειξε πνευμονίτιδα με περιβροχικές διαιθήσεις. Έγινε τεστ COVID, το οποίο ήταν θετικό. Αυξήθηκαν οι ανάγκες σε οξυγόνο. Η ασθενής έλαβε το τετραπλό σχήμα το οποίο προτείνονταν τότε. Από όσο ξέρω τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αζιθρομικίνη, κεφαλοσπορίνη, υδροχλωροκίνη και κολχικίνη. Η ασθενής παρέμεινε σταθερή. Δεν χρειάστηκε ούτε να διασωληνωθεί, ούτε να πάει σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παρουσίαζε πολύ ήπια συμπτωματολογία και βελτιώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Από τους δείκτες φλεγμονής, αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι είχε μια αύξηση της φεριτίνης, όπως είναι. Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις του ιού αυτού. Τα υπόλοιπα εργαστηριακά της ήταν σχετικά καλά ή τουλάχιστον ήταν στα πρώτερα επίπεδα. Και βέβαια η άρρωστη παρουσίασε ένα από αυτά τα συμπτώματα τα οποία μαθαίνουμε τα τελευταία, ότι είχε μια καθυστερημένη ανοσμία και αγευσία για 3 μέρες μετά από 2 εβδομάδες. Μετά από ένα μήνα αρνητικοποίησε την PCR. Στα τεστ που έγιναν ενδιάμεσα δεν είχε αρνητικοποιηθεί, την αρνητικοποίησε την εξέταση μετά από ένα μήνα. Και βέβαια. Μετά την επιτυχή έκβαση της ασθενούς μας, θα πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, διότι δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει ανοσία. Φαίνεται όμως ότι το ποτήρι αδειάζει και ότι πιθανώς εμείς να καταφέρουμε να χαρούμε τη ζωή με τα χρώματά της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ εξαιρετική ομιλία. Επειδή έχουμε ξεφύγει αρκετά από το χρόνο, θα έχουμε χρόνο για 2 ερωτήσεις μόνο. Η κυρία Μιχαλάκη θα μας μεταφέρει ερωτήσεις από το κοινό που μας παρακολουθεί. Α, οκ. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Σε σχέση τώρα με τις γενικές συμβουλές για τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυταρική νόσο, φαντάζομαι ότι ακολουθούν ό,τι ακολουθεί και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Όμως, επειδή υπάρχει ένας αυξημένος φόβος σε κάποια άτομα που πάσχουν από τις νόσους, είπαμε, από τη θαλασσία και την κυταρική νόσο. Υπάρχει συχνά το ερώτημα ότι μπορούμε να, με όλον αυτόν τον φόβο που υπάρχει, την ανάγκη για προστασία κτλ., μπορούμε να παραμένουμε δραστήριοι, να λαμβάνουμε μέρος σε δραστηριότητες που βελτιώνουν την ευεξία μας, όπως ας πούμε, για την άσκηση που αναφέρατε ή την επικοινωνία με άλλα άτομα, γιατί αρκετοί έχουν περιοριστεί πάρα πολύ και αυτό έχει άλλες επιπτώσεις πάλι στην ψυχική τους ηρεμία και ισορροπία. Όπως σε όλα, πάντα υπάρχει εξατομίκευση. Είπαμε ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς το ίδιο, δεν κινδυνεύουν όλοι το ίδιο. Από εκεί και έπειτα, ακόμα και αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν, εφόσον παίρνουν τα μέτρα προστασίας, νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τις δραστηριότητες τους. Εννοείται ότι είμαστε όλοι πιο επιφυλακτικοί και πιο προειδεασμένοι όταν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, έστω όχι και πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μιλάμε για βαριές καρδιοπάθειες, δεν μιλάμε για άτομα με σαχαρόδη διαβήτη, αλλά από εκεί και έπειτα εξατομίκευση όπως σε όλα στην ιατρική. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Έχει θετικά τη σώματα.
έχει θετικά αντισώματα. Οι ασθενείς είναι πάρα πολύ καλά. Ξαναμπήκε σε υδροξιουρία γιατί αποφάσισε να αφήσει την προσπάθεια για τεκνοποίηση. Ίσως φοβήθηκε και μετά από όλο αυτό το επεισόδιο και είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε δεύτερο ακόμα.